Καλησπέρα σε όλους, σε παλιούς και νέους φίλους. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μου Κώστα Σίβς για να κάνουμε το αγαπημένο παραδοσιακό ξύρισμα. Σήμερα είμαι χαρούμενος γιατί θα ξυριστώ με αγαπημένη μηχανή, με μηχανή έρωτα και θα δείτε μετά γιατί. Θα ξεκινήσω από τα υπόλοιπα συνεργά μου. Ξεκινώντας από το πινέλο, είναι το πινέλο της VL Long, είναι με τρίχα αλόγου. Για το συγκεκριμένο δεν έχω πάρει αυτά που άκουσα, ίσως ήταν και τυχαία, θα το ξαναδώ. Το σαπούνι, θα το πω, θα ακουστεί κάπως, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είναι το Mader Focker, καλύτερα να το πω στα γερμανικά Mader Focker. Λοιπόν, είναι ένα σαπούνι της Razor Rock, μαλακό σαπούνι, πολύ μαλακό. Το πιο παρεξηγημένο σαπούνι, ίσως και ονομαστικά, αλλά και επειδή περιέχει μέσα λάσπη από θερμική πηγή και γι' αυτό κάποιοι δεν το προτιμούσαν, αλλά όσοι το χρησιμοποίησαν, το ξαναχρησιμοποίησαν. Πολύ καλές ιδιότητες, με λιποζωικό, ένα άρωμα που μυρίζω τα πάντα. Μυρίζω σανδαλόξυλο, μυρίζω λεβάντα, μυρίζω πάρα πολλά, εσπεριδοειδή. Πάρα πολύ καλή απόδοση στο ξύρισμα. Θα τελειώσω το ξύρισμά μου με το Special Reserve της Pinot, το Clubman, σε μικρή συσκευασία. Θα βάλω και λίγο Alum Stick για να δούμε τι έκανε η μηχανή μας και περνάω σε αυτήν. Μιλάω για την Eros, πραγματικός Eros, μια μηχανή Slant, Island, όπως θέλετε, εξ ολοκλήρου από βακελίτη, τριών τεμαχίων, πανάλαφρη μηχανή, η λαβή της, από κάτω είναι τρύπια, το σπήρωμα εδώ, το base plate, η κάτω πλάκα, για αυτούς που δεν ξέρουν τις ορολογίες και δεν μου αρέσει γενικότερα να μιλάω με πολλές ορολογίες, και το top cap, το πάνω καπάκι δηλαδή, της μηχανής. Τώρα από πού να αρχίσουμε. Αρχικά να πω ότι στο Solingen της Γερμανίας εκεί στα μέσα του 30 πρέπει να γινόταν πάρτι από τις εταιρείες ξυριστικών μηχανών και έχοντας στο μυαλό τους μόνο στην κατασκευή μαχαιριών, οι μηχανές ήταν σαν δεύτερο προϊόν, οπότε δεν τα πατεντάρανε και υπήρχαν συνεχώς αντιγραφές. Σαν κατηγορία slant υπάρχουν δύο. Η μία είναι που όλοι ξέρουμε, που πιάνει την λεπίδα και τη στραβώνει στις γωνίες. Και η άλλη είναι η slant σαν τη συγκεκριμένη, που απλά είναι slant διαγώνια. Απλά μπαίνει η λεπίδα διαγώνια. Για τις πρώτες slant είχαν βγει το 1916 από τον Thomas Wild. Αυτή τώρα η πατέντα, να το πούμε, το να κάθεται διαγώνια η λεπίδα, δημιουργήθηκε από την εταιρεία Valbus, γερμανική εταιρεία στο Solingen, όπου είχε ξεκινήσει με την δικιά της φακελιτένια μηχανή, σχεδόν πανομοιότυπη, από κάτω ήταν κλειστή έχοντας γραμμένο το Valbus ή Valbus, μπορείτε να το ακούσετε στα αγγλικά. Η λεπίδα που θα βάλω, κάνω μια παρέθεση στη μηχανή σήμερα, είναι μια Wilkinson, γιατί διάβασα σε φόρουμ αρκετούς που προτείνουν για αυτή τη μηχανή να δουλευτεί με Wilkinson. Γιατί όχι, δοκιμές κάνουμε και θα το δοκιμάσω κι εγώ. Η Valbus λοιπόν είχε βγάλει την B3 μηχανή, πανομοιότυπη όπως σας είχα πει. Ένα σημαντικό είναι ότι
Αυτή η λαβή, αν βρεθεί μία Volbus, δεν μπαίνει στη Volbus. Έχει μικρότερο σπήρωμα εδώ πέρα. Και όπως είπα, υπήρχαν πολλές αντιγραφές. Μία ήταν αυτή, μία ήταν μία μηχανή η οποία λεγόταν Zorro και είναι σχετικά ίδια. Μηχανές που έχουν λοξά έτσι τη λεπίδα είναι γνωστές φασάν σε όλους. Κάμπτεται πολύ αρκετά η λεπίδα. Αργότερα η Volbus είχε βγάλει την Rolls Royce των ρυθμιζόμενων μηχανών, την B5, μια εκπληκτικής ομορφιάς μηχανή. Πολύ δύσκολο να τη βρει κάποιος και αν τη βρει σε πολύ μεγάλη τιμή. Μια πανέμορφη, ξαναλέω, μηχανή, θα τη δείτε και σε φωτογραφία και θεωρείται η καλύτερη ρυθμιζόμενη. Επίσης παρόμοια μηχανή η Mercury 75 και η Mercury που το έγραφε κιόλας σαν πατέντα της B3. Η κεφαλή είναι πολύ ιδιαίτερη και έχει αναβιώσει η κεφαλή από την PAA με την μηχανή της την Ecliptic, που εγώ προσωπικά χαίρομαι με, δεν θα το πω αντιγραφές, γιατί δεν είναι κακό να αντιγραφεί μια μηχανή, θα το πω με την αναβίωση και γιατί όχι, εάν φτάσει στα επίπεδα που ξύριζαν αυτές οι κεφαλές, να μην την προτιμήσει ο κόσμος. Δηλαδή σήμερα μπορεί κάποιος να ξυριστεί με B3 μηχανή, γιατί είναι σχεδιασμένη πάνω στις προδιαγραφές της B3, να πάρει την Ecliptic από την PAA. Θα βάλω τη λεπίδα πριν απλώ σου αφρό, δεν την ξέχασα, και θα δείτε ότι το top cap στο base plate μπαίνει κατά έναν τρόπο και μόνο, μπαίνει μόνο έτσι, δεν μπαίνει ούτε έτσι ούτε ανάποδα. Τοποθετώ τη λεπίδα και σας τη δείχνω. Έχει κάτσει πάρα πολύ όμορφα. Ο βακελίτης είναι δύσκολο υλικό και δυστυχώς πάει πάρα πολύ εύκολα. Έχω βρει πολλές με σπασμένο είτε top cap είτε base plate, δυστυχώς. Αυτή ήταν σε άριστη κατάσταση και φαινόταν αρχικά σαν να μην είχε πέσει και καθόλου νερό. Γιατί αν δείτε εδώ τα σπυρώματα είναι σαν καινούρια. Λοιπόν, είπα αρκετά, θα ξεκινήσω, pre-save δεν κάνω, απλά βρέχω πρόσωπο και ξεκινάω με το σαπούνι. Ξεκινάω με το αλογάκι μου, το στράγγιξα λίγο και δουλεύω μέσα από τον μπολ, κάτι που δεν το συνήθιζα, αλλά με βόλεψε. Εύκολο σαπούνι. Η μυρωδιά όσο το δουλεύεις αναδύεται περισσότερο, αλλά είναι πολύ σημαντικές ιδιότητες του μεταξυριστικές, όπως και με το Wolfart Mitchells. Δεν χρειάστηκα να βάλω τίποτα μετά, δεν χρειάστηκε να βάλω τίποτα απολύτως. Βλέπετε ότι δουλεύεται εύκολα, μάζεψε ωραία αφρό και πάμε. Έχω πει ότι δεν θέλω όγκο στον αφρό, δεν μ' αρέσει και το δουλεύω τόσο όσο. Επίσης η μηχανή δεν γλιστράει και έχω να σας πω και μια ιδέα σε μηχανές που γλιστράνε. Δοκιμάστε να βρέξετε τα δάχτυλά σας και να πιάσετε το άλλο και μετά τη μηχανή, θα δείτε ότι έχει καλύτερη πρόσφυση. Λοιπόν, ξεκινάω με την slant. Απλά υπέροχη.
Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Δεν ξέρω ειλικρινά αν αυτό περνάει και στο βίντεο ή και από άλλα βίντεο, αν το καταλαβαίνετε. Το πώς αποδίδει μια μηχανή. Πολύ ήπια στο πρόσωπο πάνω. Θα ήμουν περίεργος να δοκιμάσω και τις PAA, την μηχανή. Δεν πιέζω καθόλου, είναι βακελίτης κι όμως... Η μηχανή πάει, προχωράει μόνη της, πολύ ευχάριστα. Η γεωμετρία της και ο σχεδιασμός της είναι κάτι το τρελό. Και απορώ γιατί να βγάλει μόνο η PAA τέτοια μηχανή. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε για το δεύτερο, ξεπλένω λίγο. Έρωτας. Φύγαμε. Η λογική της slant, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, είναι του να κόβει διαγώνια ενώ ξυρίζει κάθετα. Μια μικρή σχέση με την λογική της λεμιτόμου. Κάτω από τη μύτη. Εγώ γενικά δεν έχω πρόβλημα με μηχανές. Αυτή εδώ η μπάρα, ας την πούμε, αγκαλιάζει, νιώθεις ότι αγκαλιάζει το μαούλο. Δεν φαίνεται απειλητική μηχανή. Ενώ ξυρίζει σούπερ. Με δύο χέρια, όπως πάντα, γιατί είμαι κατά της κόντρας, δεν μου προσφέρει κάτι, είμαι σούπερ. Θα βάλω και το σαπουνάκι μου στο πρόσωπο. Πάμε για alum stick. Τίποτα απολύτως πουθενά. Special reserve, βάρη άρωμα. Είμαι λάτρης αυτών. Από τα πάρα πολύ ωραία ξυρίσματά μου, ήταν και ο σχεδιασμός όλων φυσικά. Το σαπούνι βοήθησε πολύ, πολύ καλή ολισθηρότητα. Η μηχανή σίγουρα η μεγάλη πρωταγωνίστρια. Η Eros. Να είναι καλά οι άνθρωποι που σχεδίαζαν τέτοια θαύματα. Χίλια μπράβο. Φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή. Ευχαριστώ τους νέους φίλους για την εγγραφή στο κανάλι. Περιμένω κι άλλους. Μην ξεχνάτε, κάτω στην περιγραφή είναι οι διευθύνσεις από το Instagram και το Facebook, όπου και εκεί έχω πολλές συνομιλίες καθημερινά με αρκετούς φίλους.
Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά και να περνάτε υπέροχα. Γεια χαρά!